Πάμε να συναντήσουμε καταρχήν τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη τον Στούμπο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε σένα και σε όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Δημήτρη, αφήστε με να χάσω, λέει ο πρόεδρος. Ως επιχείρημα, να σου πω κάτι, ως επιχείρημα λέει τι θέλουνε, ας με αφήσουν να κατέβω και ας χάσω. Αφήστε με να χάσω, γιατί δεν με αφήνουνε. Ωραία. Σου λέω το επιχείρημα. Καλό επιχείρημα και επειδή παραμένω της δημοκρατικής συμμετοχής, όπως λέγει ο κύριος Κασελάκης και όλοι μας, καλό θα είναι να συμμετάσχει ως αντιπρόσωπος στο συνέδριο που έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε μια σειρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν λάθος. Ο κύριος Κασελάκης, τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο? Συνέβη ότι ένα ανώτερο κεντρικό πολιτικό όργανο καταστατικά του ΣΥΡΙΖΑ, κρίνοντας καλά ή λάθος, αυτό είναι προς αξιολόγηση του οποιοδήποτε, ναι. Εγώ απλά αναφέρω το θυμίζω, με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε να μην είναι υποψήφιος. Αυτό δεν του απαγορεύει να διεκδικήσει την ανατροπή της απόφασης, όπως λέει το καταστατικό. Μπορεί ως μέλος του κόμματος, που παραμένει και τώρα που μιλάμε, είναι μέλος του κόμματος. Γιατί ναι, αλλά οι υποψηφιότητες είναι. Πρόταση διαγραφή. Δημήτρη, οι υποψηφιότητες είναι μέχρι τις 24, νομίζω. Το συνέδριο τώρα, είναι για μετά. Δεν ασχολούμαι με όσα λέει ο κύριος Σπίρτζης ή κάποιος άλλος. Σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και άλλο. Εντάξει. Είδα και την ανακοίνωση του γραφείου τύπου που λέει ότι η απόφαση είναι αμετάκλητη. Δεν ξέρω ποιος τη συνέταξε. Μιλάω με βάση το καταστατικό, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς και όποιος άλλος θέλει. Και τι εξηγώ? Από την ώρα που κάποιος είναι μέλος του κόμματος και πολύ περισσότερο θεωρεί ότι κακώς καθαιρέθηκε, ναι, ότι εμποδίζεται και άλλα πολλά. Και δεν πιάνω τώρα, πιάνω τα δικά του επιχειρήματα και τη δικιά του διεκδίκηση. Ξαναλέω, έχει κάθε δυνατότητα ακόμα και τώρα που μιλάμε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις ημέρες, να κατέβει ως αντιπρόσωπος από μια οργάνωση, να διεκδικήσει την εκλογή των αντιπροσώπων και αν έχει την πλειοψηφία του συνεδρίου να ανατρέψει την απόφαση. Λοιπόν, είναι ακόμα, είναι η τελευταία δημοκρατική καταφυγή του κυρίου Κασελάκη και κατά τη γνώμη μου και όλων, εννοώ και της τωρινής κεντροεπιτροπικής ηγεσίας, να το πω έτσι, αν θέλει να κρατήσει το τελευταίο ένδυμα δημοκρατικής αξιοπιστίας προς πάσα κατεύθυνση, γιατί την ώρα των αγρίων συγκρούσεων φαίνεται ποιος υπερασπίζεται το δημοκρατικό πλαίσιο ενός κόμματος. Πες μου κάτι ακόμα, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Γιατί έχει γίνει από χτες το βράδυ τόση φασαρία για την ιστοσελίδα που ανακοίνωσε και χθες ο κ. Κασελάκης, το δικό μας ΣΥΡΙΖΑ, που καλεί τα μέλη να παραγραφτούν εκεί? Ο ίδιος λέει ότι εγώ είχα και την προηγούμενη φορά ανάλογη ιστοσελίδα. Ναι, θυμάμαι, νομίζω είχε κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο, ναι. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις και εσύ ότι ξύνεται λίγο στην κλίτσα, όπως λέμε λαϊκά. Αυτό ισχύει που λες, αλλά από αυτό μέχρι την κατηγορία που άκουσα χθες το βράδυ ότι στείνει κόμμα μέσα στο κόμμα, υπάρχει απόσταση, νομίζω. Ωραία. Οι κατηγορίες μπορούν να εκτοξεύονται. Ξαναλέω, είναι μια ανελαίτη πολιτική σύγκρουση. Το έχω πει από καιρό και έχω ξαναπεί ότι μπορεί να φαίνεται ότι είναι δύο οι πλευρές, στην πραγματικότητα είναι περισσότερες. Από δύο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ προσωπικά δεν θα εκπλαγώ αν τις επόμενες ημέρες υπάρξει και άλλη υποψηφιότητα ενός για το συνέδριο. Για να συνεννοούμαστε. Μπορεί και να μην συμβεί, μπορεί και να συμβεί. Να υπάρχει και άλλη από αυτές που γνωρίζουμε, Δημήτρη, να υπάρχει και άλλη υποψηφιότητα. Άλλη από αυτές που ξέρουμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Για να συνεννοούμαστε. Μάλιστα. Υπάρχουν συζητήσεις, είναι ημέρες έντασης. Τα είχα πει νομίζω και μαζί σου οκτωβριανά για το ΣΥΡΙΖΑ. Οκτωβριανά, ναι. Τα θετικά και τα αρνητικά. Επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και τώρα που μιλάμε είναι ένα ενιαίο σχήμα, στην πραγματικότητα πολυδιασπασμένο. Για να συνεννοούμαστε. Μάλιστα. Το έχω ξαναπεί και από το παρελθόν, παρότι προηγήθηκαν πολυδιασπάσεις. Έχει ακόμα ουρά. Γιατί? Γιατί έχει δομικά ζητήματα. Ο Κασελάκης έλεγα από πέρυσι και δεν μ' άκουγαν παρά ελάχιστοι, είτε ως δημοσιογράφος είτε ως πολιτικό σχόλιο, ότι ήταν το επιφαινόμενο της κρίσης. Φάνηκε στο συνέδριο του Φλεβάρη, φάνηκε και τώρα. Δηλαδή λέω το εξής. Θες πάει στο Σταρ. Ωραία, ας πάρουμε τα φρέσκα που αναφέρθηκες. Και τι λέει? Είμαι πρόεδρος. Yeah. Τώρα κοίταξε, όλα μαζί δεν γίνονται. Εγώ να είμαι και δημοσιογράφος και παπά στην εκκλησία εννοώ, γιατί έχουμε και πολλούς παπάδες στην περιοχή του. Όχι, στην εκκλησία, στην εκκλησία, στην ενορία. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Προσπαθεί να πείσει ότι διώκεται. Να το πω, λέει, εγώ είμαι με το λαό μου. Ξέρουμε όλοι τώρα και εσύ με την εμπειρία σου και κάθε άλλος που θέλει να τα ξαναθυμηθεί, ότι στις αρχές του Σεπτέμβρη, ούτε ένα μήνα πριν δηλαδή, έλεγε κάντε μου μομφή. Ενώ όλοι του λέγανε
να πάει ως πρόεδρος σε ένα έκτακτο συνέδριο και ως υποψήφιος. Θα ήταν άλλη η πορεία των πραγμάτων, θα ήταν διαφορετική, Δημήτρη, πολύ διαφορετική. Απολύτως. Μα να πάρουμε το παράδειγμα, το ξαναθυμίζω. Το είχα πει από την αρχή το παράδειγμα του κύριου Ανδρουλάκη. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε πλήρη θητεία, είχε κάνει σχεδόν 2,5 χρόνια. Περίπου 2,5 χρόνια, ναι. Τον αμφισβήτησαν σφοδρά πάρα πολύ, παλαιότεροι και νεότεροι. Τον αμφισβήτησαν. Τι έκανε? Ούτε έσκυψε το κεφάλι, ούτε του έβρισε, ούτε ξέρω εγώ είπε. Όχι, όχι, έκανε το πιο σωστό. Πολιτικά έκανε το πιο σωστό. Ωραία. Ο κύριος Κασελάκης του το λέγανε και υπενθυμίζω μέχρι το τέλος είχε κακή εκτίμηση γιατί η πραγματική. Το βασικότερο είναι αυτό. Υπάρχει. Δημήτρη, είχε κακή εκτίμηση και κακές συμβουλές. Για ό,τι πρέπει να κάνει. Και συμμάχους οι οποίοι έχουν κάνει πολλά παίχνια εσωκομματικά. Αλλά μην το πιάσω τώρα και άλλο πήγα να πω. Κάτσε να βάλουμε, Δημήτρη. Ναι. Να βάλουμε στην κουβέντα μας μισό λεπτό. Είναι η πραγματική αντίθεση που παραμένει, λέω. Να τη θυμόμαστε. Ο κύριος Κασελάκης ήθελε και θέλει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Το λέω ευπρεπώς και αμυγός. Φάνηκε διαρκώς. Αυτή είναι η και το... την παράθεση που μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε. Δημήτρη. Αλλά είναι άλλη συζήτηση.